Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, κύριο Δαβίδ Γερασκλής, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης αύριο Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Γερασκλής θα ανακοινώσει την έναρξη εκτεταμένων έργων ασφαλτόστρωσης σε όλη την ΕΚΟ, θα αναφερθεί στην πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στην προετοιμασία του νησιού εν ώψη της θερινής περίοδου. Να έρθουμε στην σημερινή Παγκόσμια ημέρα γιορτή της γυναίκας. Η 8η Μάρτη δεν είναι η γιορτή της γυναίκας, είναι η ημέρα μνήμης και τιμής για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του εργατικού κινήματος. Σήμερα, 161 χρόνια μετά, η 8η Μάρτη βρίσκει τις γυναίκες σε θέση δυσχερή. 161 χρόνια μετά θα περίμενε κανείς τουλάχιστον τα βασικά αιτήματα του 1857 να έχουν ικανοποιηθεί. Κι όμως, σήμερα για μία ακόμη φορά οι γυναίκες βρίσκονται να παλεύουν και να διεκδικούν τα αυτονόητα. Οι γυναικείοι σύλλογοι του νησιού τιμούν την ημέρα αυτή και δηλώνουν συμπαραστάτες στις διεκδικήσεις των γυναικείων δικαιωμάτων. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες σε κλωστή φαντουργία στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η πρώτη διεθνής ημέρα της γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και υιοθετήθηκε 2 χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Η ΕΓΕΚΟ σε ανακοίνωσή της επισημαίνει πως η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας είναι η μέρα αποτίμησης των αγώνων και των κατακτήσεων του γυναικείου κινήματος, καθώς και αφετηρία νέων στόχων για την κατοχήρωση και επέκταση των κεκτημένων γυναικείων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αγωνιστικό κάλεσμα στις γυναίκες του καθημερινού μόχθου απευθύνει και ο Σύλλογος Γυναικών ΟΓΕΚΟ, με σύνθημα να ενώσουν όλες οι γυναίκες στο δρόμο της αγωνιστικής εκδίκησης για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών. Κάλεσμα στις νέες γυναίκες απευθύνει η ΟΓΕΚΟ στις φοιτήτρες σπουδάστρες, στις νέες μητέρες να βγουν μπροστά στον αγώνα για το μέλλον που τους αξίζει, να παλέψουν όλες μαζί για την μόρφωση, την εργασία και για μια δημιουργική ζωή. Οι γυναίκες χωρίς σύνορα αναφέρουν πως συγκεκριμένη ημέρα είναι η μέρα τιμής, σεβασμού για όλες τις γυναίκες με τους πολυδιάστατους ρόλους τους. Τιμούμε όλες τις γυναίκες και την κάθε μία χωριστά, την πρωτοπόρο, την μέντορα, την υγεία, την ιδεαλίστρια, την επαναστάτρια, τη μητέρα, τη σύζυγο, την αδελφή, τη φίλη. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι μία ακόμη γιορτή με επαιτειακό χαρακτήρα. Η 8η Μαρτίου είναι μία ημέρα με έντονο συμβολισμό κατά των διακρίσεων και των κοινωνικών ανισοτήτων. Διαχρονικά οι γυναίκες αγωνίζονται και παλεύουν για τα δικαιώματά τους, με επιμονή και δυναμισμό. Οφείλουμε να τιμούμε τον πολλαπλό ρόλο της γυναίκας ως μητέρας, συζύγου, εργαζόμενης και ως ενεργού μέλους της κοινωνίας μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις υπόλοιπες 364 ημέρες του χρόνου. Στη συνέχεια του δελτίου μας, η ανακοίνωση από τις Γυναίκες Χωρίς Σύνορα για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας αναφέρει τα εξής: Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που αγωνίζεται, που δημιουργεί, που προσφέρει, που ελπίζει, που πονά. Της γυναίκας που παλεύει για τη ζωή της, που αντιστέκεται και αντιμετωπίζει τον πόνο και τις απώλειες με αξιοπρέπεια, που ανάμεσα σε ένα δάκρυ και ένα χαμόγελο βρίσκει τη δύναμη και συνεχίζει να παλεύει. Τιμούμε όλες τις γυναίκες και την κάθε μια χωριστά, την πρωτοπόρο, τη μέντορα, την ηγέτιδα, την ιδεαλίστρια, την επαναστάτρια, τη μητέρα, τη σύζυγο, την αδερφή, τη φίλη, τη μετανάστρια, την άνεργη. Και σήμερα, ημέρα τιμής και σεβασμού για όλες τις γυναίκες, με τους πολυδιάστατους ρόλους τους στεκόμαστε δίπλα τους έως την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, καταλήγει η ανακοίνωση από τις Γυναίκες Χωρίς Σύνορα. Για τον εορτασμό της 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου απευθύνει κάλεσμα στις εργαζόμενες γυναίκες στη φετινή 8η Μάρτη. Καλούμε να οργανωθούν στα ταξικά συνδικάτα, να δυναμώσουν το ΠΑΜΕ και να παλέψουν δίπλα με τους άντρες, τους συναδέλφους τους για τη ζωή που αξίζει στις ίδιες και στις οικογένειές τους. Να δώσουν τη μάχη για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των όρων εργασίας.
Τώρα, τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο της ΚΟΗ δημοπρασία για το πρωτιμεσιακό δικαίωμα, να αλλάξουμε θέμα, των παραλίων σε όλες τις δημοτικές ενότητες του νησιού. Ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Χατζηκαλίμιος επισημαίνει πως αν και χρονικά η διαδικασία έγινε έγκαιρα, τα ουσιαστικά ζητήματα παραχώρησης παραλίων δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Να δούμε το ρεπορτάζ που είναι της Μαρίας Πολίτου. Όχι, δεν έχουν γίνει αλλαγές και φέτος χρονικά είμαστε πιο νωρίς, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς και όλοι οι συμπατριώτες μας, μια και εφαρμόζεται η μόνη σωστή πρόβλεψη που υπάρχει σε αυτή την ΚΙΑ η οποία εκδόθηκε πέρυσι, δηλαδή να έχει ισχύ για 3 χρόνια και όχι συνήθως που ήταν τα προηγούμενα χρόνια για 1 έτος και μάλιστα καθυστερούσε, θυμάστε, έβγαινε Μάιο, αρχές Ιουνίου, οι τουρίστες είχαν έρθει, οι συμπολίτες μας είχαν βάλει ομπρέλες στην παραλία. Άρα το μόνο καλό είναι αυτό ότι ισχύει για 3 χρόνια, άρα δεν περιμένουμε και επειδή δεν περιμένουμε εφαρμόζουμε τις προβλέψεις της νομοθεσίας που λέει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου πρέπει να έχουν γίνει οι διαδικασίες από την πλευρά του Δήμου. Και γι' αυτό το λόγο πολύ έγκαιρα είχαμε βγάλει νωρίτερα φέτος ανακοινώσεις για να έρθουν όσοι έχουν προτιμησιακό δικαίωμα να υποβάλουν τις αιτήσεις και ταυτόχρονα κάνουμε όλες τις ενέργειες αυτές που έπρεπε ώστε να ετοιμαστούμε για τη δημοπρασία, οι οποίες έχουν οριστεί όπως είπατε για την Δευτέρα που μας έρχεται 12 του μηνός και για όσα τμήματα είναι άγωνα η διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί ακριβώς μια εβδομάδα μετά, την επόμενη Δευτέρα, η οποία είναι 19 του μηνός. Αυτό είναι το ουσιαστικό που πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Πιστεύω οι περισσότεροι, τουλάχιστον οι ενδιαφερόμενοι, το γνωρίζουν, γιατί βλέπω από τις υπηρεσίες, κατατίθονται αιτήσεις, υπάρχουν επισκέψεις να δουν τους χάρτες για να πάρουν πληροφορίες. Τα ουσιαστικά όμως ζητήματα που μας ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια δεν έχει λυθεί δυστυχώς κανένα από αυτά. Και αναφέρομαι πρώτον στο τίμημα, ότι παρόλο που η ΚΙΑ η οποία ισχύει έδινε και δίνει το δικαίωμα στο Δήμο να καθορίσει με αποφάσεις του το τίμημα, ταυτόχρονα η πρόβλεψη της ΚΙΑ που λέει ότι ό,τι ενέργεια κάνει ο Δήμος πρέπει να συνυπογράφεται από τη χρηματική υπηρεσία, έχει οδηγήσει στο να είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της που λέει ότι εμείς δεν θα δεχτούμε καμιά μείωση στο τίμημα. Άρα ενώ πέρυσι υπήρχε πρόταση από τη Δημοτική Αρχή και φέτος το ίδιο να μειώσει κατά κάτι τις τιμές ανά τετραγωνικό, αυτό δεν έγινε δεχτό και πάμε με τις περσινές τιμές που ισχύουν σε όλο το νησί, σε κάθε παραλία είναι λίγο διαφορετικές, 20 ευρώ στην πόλη της ΚΟ, 18 στις περισσότερες υπόλοιπες του νησιού και 15 στο Μαρμάρι ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης δεν κατέστη δυνατό, παρόλο που υπήρχε όλος ο χρόνος μπροστά του χειμώνα, να λήξει το θέμα με την ΚΑΚΙ, με το ΦΕΚ της Αλικής. Η χτηματική της Ρόδου, το γραφείο της Ρόδου, εμένει στην άποψή της, ότι άποψή τους τα στελέχη εκεί, δηλαδή ότι οι ομπρέλες και τα εξαπλώστρες αποτελούν μόνιμες κατασκευές, οι οποίοι είναι λάθος κατά την άποψή μας αυτή η άποψη. Και δεν εγκρίνει την παραχώρηση στον χώρο αυτό ούτε προτιμησιακών δικαιωμάτων ούτε μας επιτρέπεται την ενέργεια δημοπρασίας, που σημαίνει ότι για άλλη μια χρονιά το πρόβλημα αυτό θα παραμένει. Στην επαφή που είχατε με τους επαγγελματίες εκεί της περιοχής, τι ακριβώς έτσι έχει βγει από αυτή τη συνάντηση? Η συνάντηση που έγινε το προηγούμενο Σάββατο δεν ήταν η συνάντηση που κάνει καθιερωμένα ή σχεδόν καθιερωμένη συνάντηση με τους επαγγελματίες περιοχής, στην οποία γίνεται κουβέντα γενικότερα όχι μόνο για την παραλία αλλά και όλα τα άλλα θέματα της τουριστικής περίοδου. Αυτή ήταν μια συνάντηση που είχε καλέσει ο συμπατριώτης μας ο Ηλίας ο Καματερός, για να δει τους ομπρελούχους και τους παραλιούχους για να συζητήσει τα θέματα αυτά και μας είχε καλέσει να παρευρεθούμε και ήμασταν και εμείς εκεί. Εκεί έγινε αναφορά στις προσπάθειες που έκανε ο κ. Καματερός να λήξει το θέμα, αλλά δυστυχώς την Δευτέρα, στις αρχές δηλαδή αυτής της εβδομάδας που διανύουμε με επικοινωνία που είχαμε με την Ρόδο, με τα γραφεία της Ρόδου της Χρηματικής, εμένω στην άποψή τους, άρα επί της ουσίας παρά τις όποιες προσπάθειες καλή την πίστη έγιναν από τον συμπατριώτη μας, βουλευτή, δεν ευόδωσαν, οπότε παραμένουμε στα ίδια προβλήματα. Και άρα κάθε πατριώτης μας, κάθε συμπατριώτης μας που δραστηριοποιεί στην περιοχή πρέπει να εκτιμήσει για το πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και στο εξής. Θα ήθελα να αναφερθώ όμως ότι σε ένα τρίτο πρόβλημα που είναι το πιο ουσιαστικό που έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση,
είναι η εφαρμογή των απόστασης των 100 μέτρων ανάμεσα σε πόστο, με ένα πόστο από το άλλο, το οποίο είναι ένα εξωπραγματικό νούμερο, ακόμα και για τεράστιες παραλίες να είχε κάποιος. Φανταστείτε ένα πόστο να απέχει 100 μέτρα από το άλλο. Αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, δεν είναι καν θέμα της ΣΚΕ, είναι του νόμου αυτού καθ' αυτού, δεν πρόκειται να... Κύριε Σταματερός, τι σας είπε πάνω σε αυτό, πρόκειται να αλλάξει αυτό? Η άποψή του είναι ότι είναι μεγάλο το νούμερο, ότι πρέπει να πάμε σε μια μικρότερη απόσταση, αλλά ανέφερε επίσης, το έχει πει και άλλη φορά και το έπαιξε στη συνάντηση, ότι δεν είναι... δεν υπάρχει ομοφωνία και ομογνωμία στους αρμοδίους, να τους πούμε έτσι με μια γενικότερη, κεντρικά εννοώ, για το αν πρέπει να καταργηθεί αυτή η απόσταση των 100 μέτρων, μάλλον για την ακρίβεια έχει να καταργηθεί, αλλά να μειωθεί, γιατί να καταργηθεί δεν μπορεί και δεν είναι και λογικό. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν δεν λήξει αυτό το ζήτημα να τροποποιηθεί, αυτή η κατάσταση που είναι τώρα μια κατάσταση, θα έλεγα, ημιπαράτυπη, ημινόμιμη, δεν μπορεί να συνεχίσει. Προστήματα όμως θα πέφτουν στους επαγγελματίες οι οποίοι καταστρατηγούν αυτή την απόσταση. Το κράτος, όταν είναι να εισπάξει χρήματα, δεν ξεχνάει τίποτα. Και είναι και βέβαια και πιο εύκολος τρόπος, δηλαδή χωρίς δημοπρασίες, χωρίς συμβόλαια, χωρίς εγκυητικές, χωρίς χάρτες, τίποτα. Με μια απλή καταγραφή, η χρηματική υπηρεσία στέλνει τα πρόστιμα. Άρα, δηλαδή, το κράτος αυτό που τον ενδιαφέρει να βάλει τα χρήματα στο ταμείο του το κάνει. Με μεγάλο χαμένο βέβαια το Δήμο της ΚΟ και τους αντίστοιχους Δήμους ανά την Ελλάδα που συμβαίνει. Οι οποίοι κάνετε ουσιαστικά όλη τη δουλειά, τη γραφειοκρατική. Εντέλλονται μέχρι ακόμα και οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας να διενεργήσουν ελέγχους και καταγραφές, με την απειλή εισαγγελέα ότι εφόσον δεν το κάνετε, να μας στείλετε τις λίστες στη χρηματική, θα σας στείλουμε σαν αγγελική παραγγελία, αλλά θα έχετε πειθαρχικές ευθύνες. Άρα δηλαδή το κράτος βάζει τα λεφτά το 100% στο ταμείο του και ο Δήμος, άσχετα αν όλοι συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αν κάνει πολλές ή μικρές ή λίγες παρεμβάσεις της παραλίας, αλλά δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας ότι διαχρονικά από την εποχή των κοινοτήτων μέχρι και σήμερα όλες οι δημοτικές αρχές κάνουν το καλύτερο κατά την άποψή τους της παραλίας. Όλο αυτό λοιπόν δεν εισπράττει κανένα ποσό, αλλά δεν είναι μόνο τα ποσά που είναι σημαντικό για τα ταμεία του Δήμου μας. Το σημαντικό είναι ότι λειτουργούν ολόκληρες περιοχές υπό καθεστώς παρατυπίας, παρανομίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία δυνατότητα ελέγχου. Γιατί ποιος μπορεί να πάει πέρα τον έλεγχο με την έννοια της αυθαίρετης κατάληψης και την επιβολή των προστήμων, αλλά ελέγχου το πόσο πρέλες μπαίνουν, ποιος μπαίνει, πού μπαίνει, αν αφήνονται διάδρομοι, αν τηρούνται οι όροι ασφαλείας. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα ελέγξει κανένας, γιατί ακριβώς υπάρχει μια παράνομη, παράτυπη κατάληψη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συνεχίσει. Κάποια στιγμή θα χτυπήσει, όπως θα λέγαμε χαρακτηριστικά, με απρόβλεπτες συνέπειες. Άρα το θέμα επήγει κάποια στιγμή του χρόνου, του αντίχρονου, να κλείσει οριστικά και να επανέλθουμε όλοι στο προηγούμενο καθεστώς που όλοι λειτουργούσαν νόμιμα. Μπορεί να υπήρχαν παρατηρήσεις ή διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν ήταν πολλά τα πόστα, αν ήταν κοντά, αν δεν έμειναν διάδρομοι. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι και το 2014, όσοι έμπαιναν στις παραλίες, 13, μέχρι το 2013, όσοι έμπαιναν στις παραλίες ήταν με συμφωνητικά και ήταν όλοι νόμιμοι στην παραλία. Αυτό πρέπει να επανέλθει για να ησυχάσουν όλοι και πρώτα απ' όλα οι συμπατριώτες μας που δραστηριοποιούνται εκεί. Στη συνέχεια του δελτίου μας, να περάσουμε σε εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη ΣΚΟ Κέννη Σύρο ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σίμη Στυλοχάλκης και Καστελορίζου κυρίου Χρυσόστομου στη Σίμη. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, δύναται να επικοινωνήσουν με τα πρακτορία του κυρίου Τερινόπουλου στο τηλέφωνο 2242-029-900, του κυρίου Καΐστευλου στο τηλέφωνο 2242-049-930-3 και του κυρίου Λαμτζή στο τηλέφωνο 2242-026-388. Θα υπάρξει καταμαράν και το νήσος Κάλυμνος. Την Παρασκευή, δηλαδή αύριο, στην ακολουθία των χαιρετισμών στον Ιερό Ναό του Ασουμάτου, θα χωροστατήσει ο νέος Μητροπολίτης Σίμης κύριος Χρυσόστομος, λίγο πριν μας αποχαιρετήσει για την ενθρόνηση και επίσημη ανάληψη κατοικώντων στη νέα του Μητρόπολη. Στο πλαίσιο των εορτασμών της ενσωμάτωσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος επισκέφθηκε χθες την Ίσυρο, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, στέλνοντας σαφές μήνυμα σε όσους αμφισβητούν την ελληνικότητα των νησιών και των νησίδων της Δωδεκανήσου.
Για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας μας μίλησε ο Δήμαρχος της Νησίρου Χριστοφής Κορονέως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σήμερα στον Δειρά. Ας ακούσουμε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Η επίσκεψη πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια σπουδαία ημέρα για την Νησίρου. Μια σπουδαία ημέρα για το Δωδεκάνησα. Η 7η του Μάρτη είναι μια ιστορική ημέρα για εμάς και όλους τους Δωδεκανήσιους, γιατί είναι η ημέρα που γνωριστήκαμε την Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος βρέθηκε μαζί μας αυτή τη μέρα αναδεικνύει τη σημασία της ημέρας αυτής και ταυτόχρονα τη σημασία που δίνει η πολιτική ηγεσία του τόπου μας στα μικρά νησιά. Αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάει η χώρα, και λέω δύσκολες με την έννοια των προκλήσεων από την κυβέρνηση της γείτονας Τουρκίας, και με την επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας έστειλε και ένα μήνυμα όσον αφορά τα σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία είναι πολύ ξεκάθαρα καθορίζονται από το Συνθήκη των Παρισίων στις 10 του Φεβρουαρίου του 1947 και σε αυτό αναφέρθηκε. Η επίσκεψή του ήταν... Ήτανε σημειολογική η επίσκεψή του, κύριε Κόρονε, έτσι. Σημειολογική από πολλές απόψεις. Από πλευράς εθνικών θεμάτων και από πλευράς επίσκεψης ενός μικρού νησιού παραμεθόριου θεμεθόριας περιοχής δίπλα στην Τουρκία. Μάλιστα. Και αυτό τόνισε και το ηθικό των κατοίκων της νησίου. Με δόξα και τιμές υποδεχτήκατε και εσείς προσωπικά αλλά και οι κάτοικοι της νησίρου τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από όσα είδαμε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να ξέρετε ότι είναι ευχαίρετη τιμή αυτή τη μέρα, την ημέρα του Δεκανήσου, την 7η του Μάρτη, πρώτη φορά. Και ήταν πολύ σπουδαίο για μας και για όλους τους νησίδιους φυσικά. Το αποδεχτήκαμε με τις τιμές που πρέπει να αποδεχόμαστε το πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είχαμε δοξολογία, το ανακοίνωσε επίτιμο δημότη, παραθέσαμε γεύμα στον πρόεδρο και σε όλη την ομάδα που είχε μαζί του, στους δημοσιογράφους και στους πάντες. Μετά επισκεφθήκαμε το Αίγυπτο κατά τη Στεφάνου, επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, μετά πήγαμε στο Ηφαίστειο, πήγαμε στον οικισμό των Νικαιών, επισκεφθήκαμε το Φυσιολογικό Μουσείο και στον οικισμό των Πάλων. Άρα ήταν μια επίσκεψη που κάλυψε όλους τους οικισμούς της νησίρου και τα αξιοθέατα φυσικά. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό λοιπόν, πολύ σημαντικό για όλους τους νησίριους. Γνωρίζουμε ότι παρευρέθηκαν και από τον Δήμο Καλαμάτας που έχετε αδελφοποιηθεί στην Ίσυρο. Πώς πήγε αυτή η επίσκεψη? Να σας πω, το 1999 προχώρησαμε στην υιοθεσία του Δήμου Καλαμάτας στην Ίσυρο. Και το πρωτόκολλο υιοθεσίας υπεγράφει το 2000 με τον Δήμαρχο τότε Ραήμνη στον Παναγιώτη Καθηματίδη. Έκτοτε οι επαφές σταμάτησαν να υπάρχουν. Όταν εξελέγηκε ο Δήμαρχος, βρήκε τα χαρτιά της υιοθεσίας, ήρθε σε επαφή με τον Δήμο Καλαμάτας και ξεκίνησαν ξανά οι τηλεφωνικές επαφές. Φτάσαμε στο σημείο χθες να έρθει ο Δήμαρχος της Καλαμάτας, ο κύριος Νίκας. Πολύ σημαντικό. Και μία ομάδα 32 καλαματιανών του οικοδήμους του χορού, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις τις εορταστικές με τοπικές ενδυμασίες, με χορούς. Και χθες το βράδυ είχα μία εκδήλωση στο Ζωσιοπούλιο Θέατρο, όπου έγινε χορή από την Καλαμάτα και από την Ίσο με παρουσία προϊόντων καλαματιανών και νησίρικων. Ήταν μία πολύ όμορφη μέρα χθες από όλες τις πλευρές. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Κύριε Κορονέα, θα θέλαμε να μας πείτε αν ήταν κάποιο θέμα το οποίο έτσι επισημάνατε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως πρόβλημα και αν ζητήσατε την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή του σε κάποιο από τα ζητήματα που απασχολούν την νησίρικη κοινωνία. Εγώ στην ομιλία μου, στο καλωσόρι μου στον Πρόεδρο, αναφέρθηκα σε τα θέματα τα οποία προχωρούν στην Ίσυρο τώρα και αναφέρθηκα στα θέματα τα οποία
είναι σε καλό δρόμο τώρα μετά από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τα θέματα τα οποία παραμένουν, μάλλον έχουμε ήταν τη βοηθειά του, για ένα από αυτά τα θέματα είναι το τελωνείο και η πύλη εισόδου, που είναι πάνω μαζί. Έχω κάνει αίτηση εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών εδώ και καιρό για να δημιουργηθεί αυτή η τελώνη εδώ, να γίνει τελωνείο στην Ίσυρο, με στόχο να γίνει η πύλη εισόδου για να μπορέσουν να έρχονται κυρίως οι Τούρκοι επισκέπτες απευθείας στην Ίσυρο. Δεν χρειάζεται από τον Αρτινικό. Και επίσης αυτό που του ζήτησα να μας βοηθήσει να προχωρήσει πιο γρήγορα η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού στην Ίσυρο. Έχει γίνει μελέτη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε στάδιο των εγκρίσεων. Και μάλιστα μου είπε να σήμερα να πάρει τη διαφορτογραφή για αυτά τα δύο θέματα. Μάλιστα. Και επίσης του ζήτησα, εμείς θα κάνουμε αναπτυξιακό συνέδριο στην Ίσυρο το καλοκαίρι για την ανάπτυξη της Ίσυρου, να τεθεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και επί τόπου είπε ότι θα τεθεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ σημαντικές και τα μηνύματα που εξήγηλε από την Ενίσυρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα επιληθεί, κύριε Δήμαρχε. Φυσικά. Η όλη επίσκεψη ήταν, πιστεύω, άκρως επιτυχημένη. Η συνθήκη της Λοζάνης ούτε αναθεωρείται, ούτε επικαιροποιείται. Είναι πλήρης και είναι ενισχύει και θα είναι ενισχύει όπως ακριβώς την ξέρω. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηριζόμαστε για να χτίσουμε τη φιλία μας και την καλή γειτονία μας με τη φίλη και γείτονα Τουρκία. Πολλές φορές το έχουμε πει. Και ιδίως σε αυτή τη δύσκολη σημερινή συγκυρία. Εμείς οι Έλληνες επιθυμούμε τη φιλία και την καλή γειτονία. Τονίζω δε ότι εμείς ήδη ευνοούμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Και εμείς ήδη λέμε πρώτοι, και χαίρομαι που το ακούω και από την πλευρά της Τουρκίας, ακόμα και σήμερα, σεβασμό των συνόρων. Ναι, σεβόμαστε τα σύνορα. Και η συνθήκη της Λοζάνης, όπως και η συνθήκη των Παρισίων, καθορίζει σύνορα, έδαφος και κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο της Νησίρου, να περάσουμε στα επόμενα θέματα του δελτίου. Ως 19 Μαρτίου θα παραμείνει κλειστό το αεροδρόμιο της ΚΟ λόγω εργασιών αποκατάστασης των διάδρομων προσγείωσης και απογείωσης. Το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων σας καλεί την Παρασκευή 9 Μάρτη στις 18:30 στο Εργατικό Κέντρο σε σύσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στην κλαδική σύμβαση. Η πρόταση της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας Τουρισμού Επισιτισμού να παραδώσει το σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας στις ωρέξεις των μεγάλων ξενοδόχων πρέπει να γυρίσει πίσω ως απαράδεκτη και βάρβαρη. Για το διάστημα από Ιούλη μέχρι και Σεπτέμβριο, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία δεν θα έχουν ούτε ωράριο ούτε ρεπό. Θα δουλεύουν όποτε και όσο θέλει ο ξενοδόχος και όσο για πληρωμή θα πάρουν αν προλάβουν ρεπό όταν κλείσει το ξενοδοχείο. Η μείωση στους μισθούς από την κατάργηση του πενθαημέρου και του οκτάωρου θα ξεπεράσει το 30%. Και μετά από αυτή την ανακοίνωση να περάσουμε τώρα την παρουσίαση του ποιητικού έργου του Σουλεϊμάνα Αλαγιαλή Τσιαλίκ. Θα παρουσιάσει ο πνευματικός όμιλος ΚΟΝ, ο Φιλτάς, με τη στήριξη του ΔΟΠΑΒΣ το Σάββατο στις 7 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη ΚΟ. Κοπή πίτας θα πραγματοποιήσει ο όμιλος φίλων αστρονομίας ΚΟ, καθώς και παρουσίαση του νέου μέλους του Συλλόγου την Κυριακή στις 11:30 το πρωί στην αίθουσα του ξενοδοχείου Αιγαίων. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευση του ΔΣ. Την ταινία τώρα η Κόκκινη Χελώνα θα προβάλλει η Κελεκό την Παρασκευή στο 2ο Γυμνάσιο στις 9 το βράδυ. Και μετά από αυτές τις ανακοινώσεις να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Να περάσουμε τώρα και στην αθλητική μας ενημέρωση. Την κούπα του κατέκτησε ο Δίας με 0-4 που αγωνίστηκε με τη Δόξα Καρδάμενας χθες στο νέο κατάμεστο στάδιο Ανταγόρες με τη συμμετοχή πάνω από 3.000 φιλάθλους. Να δούμε τι έγινε χθες στο νέο στάδιο Ανταγόρας σε αυτό το ντέρμπι που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Thank you.
Μετά την απαραίτητη χειραψία θα μπουν και ο πρόεδρος της Ένωσης αλλά και οι δύο προέδροι θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετήσουν τις ομάδες προτού γίνει έπαση της σημαίας. Αυτά όσον αφορά με το χθεσινό αγώνα. Να περάσουμε τώρα σε άλλο αθλητικό ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον. Τμήμα τοξοβολίας δημιουργήσε ο Αθλητικός Σύλλογος Φίβος ΚΟ για παιδιά και ενήλικες. Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν 10 Μαρτίου από δύο έμπερους και καταξιωμένους προπονητές τοξοβόλους, την κυρία Ματίνα Τουμπουνιάρη και τον Δημήτρη Καϊμάκη στο υπόγειο μοναστήριο του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ με τη βοήθεια του Δήμου ΚΟ της Σχολικής Επιτροπής αλλά και την υποστήριξη των διευθυντών του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου και του Πρώτου Γυμνασίου. Ένα ενδιαφέρον θέμα, να δούμε όμως το ρεπορτάζ.
Η τοξοβολία είναι ένα σπορ συνυφασμένο με την ιστορία του ανθρώπου. Ένα ολυμπιακό άθλημα με πολλούς οπαδούς ανά τον κόσμο. Τώρα προπονήσεις τοξοβολίας αλλά και γνωριμία με το άθλημα έχει ξεκινήσει ο Αθλητικός Σύλλογος Φίβος. Οι προπονήσεις θα αφορούν μικρούς και μεγάλους και θα πραγματοποιούνται στο υπόγειο γυμναστήριο του πρώτου δημοτικού σχολείου στο Κακόπρινάρι, καθημερινά εκτός από Τρίτη και Κυριακή. Ο πρόεδρος του Φίβου, Νίκος Μημερίνης, μας ενημερώνει σχετικά. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση εδώ. Μόλις μάθαμε ότι στο νησί μας βρίσκονται δύο έμπειροι και καταξιωμένοι αθλητές και προπονητές τοξοβολίας, σκεφτήκαμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη και να προσφέρουμε άλλη μια αθλητική δραστηριότητα στους κατοίκους του νησιού, στο άθλημα της τοξοβολίας. Το εγχείρημα ξεκίνησε το καλοκαίρι, αρχικά για την ανέβρεση του χώρου, και σε αυτό στάθηκε πολύτιμος αραγός ο κύριος Ζερβός και η Σχολική Επιτροπή, ώστε ο χώρος που βρήκαμε εδώ στο πρώτο δημοτικό σχολείο, το παλιό γυμναστήριο, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσαν γιατί είχε υποστεί κάποιες φθορές, το φτιάξαμε, το ανακαινήσαμε για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προπονητήριο τοξοβολίας κλειστού χώρου στις διαστάσεις που προβλέπεται από το άθλημα. Σε αυτό φυσικά βοήθησε η διευθύντρια του πρώτου δημοτικού σχολείου, η κυρία Ψήρη, και ο διευθυντής του γυμνασίου, ο κύριος Πυλιγκός. Από τη στιγμή λοιπόν που είχαμε και την βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια, επαναλαμβάνω, του κυρίου Ζερβού και της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, κατορθώσαμε να μετατρέψουμε αυτόν τον χώρο σε προπονητήριο και είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις του τμήματος τοξοβολίας. Έχουμε δει ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά. Πόσα παιδιά έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα και ποιος είναι ο στόχος της λειτουργίας αυτού του τμήματος? Οι εγγραφές ξεκινήσαν ουσιαστικά από εχθές. Άρα δεν μπορώ να μιλήσω για αριθμό. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από μικρούς και από μεγάλους ενήλικες. Θα λέγω ότι έχω εκπλαγεί ευχάριστο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ενήλικες οι οποίοι θέλουν να κάνουν το. Άρα δεν την απευθύνεται μόνο στα παιδιά αλλά και σε ενήλικες? Όχι, θα τα πούν καλύτερα οι προπονητές βέβαια, αλλά ξέρω ότι είναι από 5 χρονών μέχρι 105 που λέει ο λόγος. Δηλαδή απευθύνεται σε πολύ. Είναι ένα σπορ διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Δεν θέλει μεγάλη ένταση, θέλει όμως υπομονή, θέλει πνευματική προετοιμασία, θέλει ηρεμία. Και απευθύνεται σε ένα κόσμο ο οποίος δεν είναι με τα παραδοσιακά αθλήματα, με το μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο, με το στίβο. Είναι διαφορετικό. Για να ευαισθητοποιηθείτε έτσι περισσότερος κόσμος, μήπως χρειάστηκε κάποια ενημέρωση σχετικά με αυτό το άθλημα, το οποίο είναι λίγο άγνωστο για το νησί μας, μιας και δεν έχει έτσι μια ιστορία πάνω στο συγκεκριμένο? Ναι, φυσικά και χρειάζεται. Θέλει να εξοικειωθεί ο κόσμος με το άθλημα. Σε αυτό βοηθάτε φυσικά και εσείς που καλύπτετε σήμερα αυτή που κάνετε το ρεπορτάζ. Πιστεύω ότι σιγά σιγά προοδευτικά θα μαθευτεί, στόμα με στόμα θα κυκλοφορήσει. Ήδη έχουμε βγάλει το δελτίο τύπου στο ίντερνετ. Λέμε ποιες μέρες, να το πω και τώρα, ότι θα γίνονται προπονήσεις καθημερινά πλην της Τρίτης και της Κυριακής. Στην παρούσα φάση τις καθημερινές θα γίνεται από τις 7:30 και μετά που κλείνουν τα σχολεία, το γυμνάσιο, που θα είναι ελεύθερο, μέχρι τις 10 και 4 το βράδυ σε δύο γκρουπ, και το Σάββατο καθ' όλη την ημέρα, και το πρωί και το απόγευμα. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικός αρρωγός ήταν οι σχολικές επιτροπές του Δήμου της ΚΟ. Ο πρόεδρος Μανώλης Ζερβός μας μιλάει σχετικά για την συνεργασία αυτή με τον Αθλητικό Σύλλογο Φίβος. Δεν θα έλεγα για την τοξοβολία ότι είναι εναλλακτική μορφή, γιατί είναι ένα άθλημα και καταξιωμένο και ολυμπιακό, Μαρία, όπως γνωρίζεις. Με την ευχάριστη αυτή συγκυρία, να πω, που βρέθηκαν στο νησί μας ο κύριος Δημήτρης Καϊμάκης και η σύζυγός του, που είναι προπονητές, είναι αθλητές, αλλά είναι και κριτές. Μπορούμε να αυτό το άθλημα να το στηρίξουμε και να το αναπτύξουμε στο νησί μας, ακόμα και να οργανώσουμε αγώνες, ακόμα και πανελλήνιους, αλλά ακόμα και περισσότερο. Μάλιστα. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι βλέπουμε ότι το προπονητήριο πλέον είναι ανοιχτό εδώ στο πρωτοδημοτικό, μιας και για πολλά χρόνια ήταν κλειστό λόγω πολλών προβλημάτων που είχε. Μαρία, το έχουμε ξαναπεί, τα σχολεία μας πρέπει να είναι ανοιχτά για την κοινωνία. Αυτό κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Όντως, το προπονητήριο ήταν ανενεργό. Μετά από μια πλημμύρα, εδώ και
πολλά χρόνια. Ήταν μια δέσμευσή μας, όχι στον φετινό, στον περσινό αγιασμό, μάλιστα και με την παρότρηση του Σεβασμιωτάτου, ότι θα έπρεπε να αποκατασταθεί ο χώρος. Λοιπόν, αυτό και έγινε, αλλά τα χρήματα που δαπανήθηκαν, με μεγάλη μου ευχαρίστηση βλέπω ότι δεν πηγαίνουν χαμένα και οι χώροι χρησιμοποιούνται πέραν από των μαθητών στις ώρες λειτουργίας του σχολείου, των σχολείων μάλλον, γιατί εδώ έχουμε πρώτο γυμνάσιο, έχουμε και πρώτο δημοτικό. Μετά το πέρας λοιπόν των μαθημάτων, αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο από το ΦΥΒΟ που συνεργάζεται με τους προπονητές για να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε αυτό το Ολυμπιακό άθλημα, που είναι ένα άθλημα, Μαρία, στο οποίο μπορούν να, με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν παιδιά από 5 ετών, αλλά και με καλύτερα παιδιά 85 ετών. Και ακόμα και περισσότερο. Έτσι, λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στους προπονητές να μας πείτε εσείς καταρχήν πώς βλέπετε έτσι αυτή την νέα συνεργασία με τον ΦΥΒΟ και πώς είδατε την πρώτη σας επαφή με τους μικρούς που έχουν έρθει σήμερα εδώ έτσι για να αρχίσουν τις προπονήσεις. Οι μικροί είναι ενθουσιώδεις, έχουν ενθουσιαστεί, αλλά όχι μόνο οι μικροί και οι μεγαλύτεροι. Όσον αφορά τη συνεργασία με το ΦΥΒΟ, εγώ τον πρόεδρο τον Νίκο του Μεμρίνη τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια και όταν συζητήσαμε και είδα ότι είχε διάθεση, όραμα και φαντασία για κάτι διαφορετικό, αμέσως ταιριάξε η χημεία μας και είπαμε να ενωθούμε και να κάνουμε κάτι καλό που θα διαρκέσει για το νησί, για καιρό. Να μας πείτε και τι χρειάζεται τελικά κάποιος, τι πρέπει να έχει, ποια είναι τα προσόντα τα οποία πρέπει να έχει, αν χρειάζεται κάποια φυσική κατάσταση για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο σπορ. Λίγα πράγματα χρειάζονται γιατί είναι στο DNA του Έλληνα η τουξοβολία από αρχαιότητα των χρόνων. Έχουμε ιστορία. Με λίγη καλή προπόνηση και τεχνικές συμβουλές από το team θα έχουμε καλά αποτελέσματα σύντομα κιόλας. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος είναι ενήλικας και έτσι σε μια μεγαλύτερη ηλικία? Τα παιδιά είναι σαν σφουγγάρια και είναι πιο εύκολο για αυτούς. Για τους μεγαλύτερους όμως? Και οι μεγαλύτεροι ξετρελαίνονται. Μπορώ να σας πω ότι είχαμε γκρουπ ολόκληρης οικογένειας. Κάνανε οικογένειες των 4-5 ατόμων μαζί, όλη η οικογένεια. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και έχουμε και καλές επιδόσεις από ενήλικες που ξεκίνησαν με τα παιδιά τους και καταλήξαν να πρωταγωνιστούν στο Πανελλήνιο. Για πείτε μας λοιπόν εσείς ως γυναίκα προπονήτρια, πόσο δύσκολο και πόσο εύκολο είναι τα μικρά παιδιά αυτά να μπουν και να αγαπήσουν το συγκεκριμένο άθλημα, μιας και είναι και λίγο άγνωστο για αυτούς εδώ στο νησί μας, μιας και δεν έχει η ιστορία στο συγκεκριμένο άθλημα. Νομίζω λίγο πολύ όλοι ξέρουμε το τοξοβολία. Νομίζω ακόμη και εσείς κάποια στιγμή πήρατε, φτιάξατε ένα ξύλο, ένα τόξο και ρίξατε. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι κάτι που το κάνουμε όλοι. Και ακόμη και ένας παππούς να έρθει δεν θα δυσκολευτεί να ρίξει. Παππούς, εντάξει. Δεν έχει ηλικία, όπως είπαμε. Το μόνο που πρέπει να έχει αυτός που θα έρθει, διάθεση. Ενέχει κάποιους κινδύνους το συγκεκριμένο έτσι, άθλημα? Κινδύνους ενέχει από την άποψη ότι πρέπει να τηρείς κάποιους κανόνες ασφαλείας. Δεν πρέπει να είσαι μπροστά την ώρα που ρίχνει ο άλλος. Είναι ένα όπλο αρχαίο. Εμείς επειδή ξέρουμε όλους αυτούς τους κανόνες, το καταστούμε και ασφαλές. Διδάσκουμε από την αρχή τους κανόνες στα παιδιά πώς να ρίχνουν, πώς να μαζεύουν τα βέλη και από εκεί και πέρα. Κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει εδώ και να προπονηθεί, τα σύνεργα τα δίνετε εσείς ή θα πρέπει να εξοπλιστεί με κάποια, έτσι, ίσως ένα τόξο, βέλη και τα Για αρχή τα δίνουμε εμείς. Έχουμε τα εκπαιδευτικά τόξο όπως λέγονται. Αργότερα όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί πιο επαγγελματικά, θα πάρει δικό του εξοπλισμό. Αν θέλει να κατέβει σε αγώνες, αυτά τα τόξα είναι καθαρά εκπαιδευτικά. Από εκεί και πέρα είναι στη διάθεσή του να πάρει κάτι άλλο. Τώρα για αρχή παρέχουμε εμείς αυτά που χρειάζεται. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στα μικρά παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους για να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο άθλημα? Διάθεση, στόχο. Επίσης να αναφέρω ότι κάτι που θα πρέπει να το ξέρουν όλοι είναι ότι επειδή το άθλημα της τοξοβολίας είναι Ολυμπιακό, γίνονται και παγκόσμια πρωταθλήματα και πανελλήνια πρωταθλήματα, αγώνες όλων των κατηγοριών. Άρα γίνονται και αγώνες στην κατηγορία των παιδιών. Εκεί οι πρωταγωνιστές, οι νικητές σε αυτούς τους αγώνες, παίρνουν μόρια για να εισαχθούν στα πανεπιστήμια. Όπως ξέρουμε τόσο καιρό με τα αθλήματα τα ομαδικά, έτσι και κάποιος αθλητής που θα διακριθεί σε πανελλήνιο πρωτάθλημα πρημοδοτείται για την εισαγωγή του σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και φυσικά το μεγαλύτερο κέρδος σε όλη την υπόθεση είναι ότι άλλη μία επιλογή για να μπορέσουν
μικροί και μεγάλοι, να ξεκολλήσουν από το σπίτι, μπροστά από τον υπολογιστή, μπροστά από την τηλεόραση και να βγουν έξω και να απασχοληθούν με κάτι τόσο ωραίο όσο η τοξοβολία. Και πόσο καιρό έτσι ασχολείσαι με το συγκεκριμένο? Από τα 5. Από τα 5, δηλαδή πόσο χρονών είσαι? 7,5. 7,5, 2,5 χρόνια ασχολείσαι με αυτό, σου αρέσει? Ναι. Τον στόχο τον βρίσκεις? Κάποιες φορές. Τι θα έλεγες στα μικρά παιδιά που θα σε δουν να παίζεις τοξοβολία? Είναι ωραίο και ενδιαφέρον να ασχοληθούν? Ενδιαφέρον. Ναι. Δεν τυχαίνει εύκολα το δεκάρι. Α, είναι δύσκολο το δεκάρι. Ναι. Και τι πρέπει να έχεις για να έρθεις? Όχι 12. Α, 10. Και τι πρέπει να έχεις? Καλό στόχο. Κράζει στόχο. Ωραία. Λοιπόν, για να μας πούνε εδώ τα αγόρια, είναι εύκολο να βρεις το στόχο? Εντάξει, για μένα δεν είναι καθόλου εύκολο. Προσπάθησα. Βασικά δεν προσπάθησα ακόμα, αλλά δεν μπορώ να τα καταφέρω. Βλέπω ότι έχεις υδρώσει. Χρειάζεται τόσο πολύ κόπος και δύναμη για να ανταπεξέλθεις? Όχι, απλώς τρέχαμε εδώ. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο? Στο στόχο, όταν το ρίχνουμε. Έχεις έτσι ένα δέλεαρα, θέλεις να πιάσεις πάντα τους στόχους γι' αυτό? Ναι. Ωραία. Εσείς, για πες μου, σου αρέσει? Ναι. Πώς ξεκίνησε έτσι αυτό το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο άθλημα? Είχαμε πάει μια φορά για υπασία και είχε και τοξοβολία και μου άρεσε πολύ η τοξοβολία. Και έτσι ενθουσιάστηκες με την ιδέα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι? Ναι. Ωραία. Για πείτε μου εσείς ρε παιδιά, πώς σας φαίνεται έτσι οι πρώτες πρωτοπονήσεις? Εγώ δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά νομίζω πως είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Και έτσι, με αυτό το δέλερ έτσι σκέφτηκες να ασχοληθείς? Ναι. Ενδιαφέρον. Ωραία. Εσύ, για πες μας. Τι είναι αυτό που σου έκανε έτσι να έρθεις να ασχοληθείς με τοξοβολία? Θες να πιάνεις και εσύ τους στόχους? Ναι. Ναι, ωραία, ενδιαφέρον. Εσύ, για πες μου και εσύ που σε βλέπω και εσένα καταϊδρωμένο και κουρασμένο. Σ' αρέσει η τοξοβολία, γι' αυτό θες να ασχοληθείς? Ναι. Είναι εύκολο ή δύσκολο, πώς τα βλέπεις τις πρώτες προπόνησεις? Δύσκολο. Δύσκολο. Ναι. Θα τα καταφέρεις όμως με την προπόνηση? Ναι. Έτσι. Ναι. Άρα η συννεφιά προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Η άνεμη θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, το φαρμακείο που εφημερεύει σήμερα στην πόλη μας είναι της Παπαχρήστου Ζωής, Αντιναβάρχο Ιωαννίδη 4, έναντι της Εθνικής Τράπεζας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2242-024-060. Και το φαρμακείο που διανυκτερεύει είναι της κυρίας Καμπανή Άννα στη Βασιλέως Γεωργίου και Χαρμήλου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2242-025-001. Και μετά από όλες αυτές τις ειδήσεις, έτσι όπως κατέγραψε η κάμερα της Δημοτικής Τηλεόρασης στην σημερινή επικαιρότητα, σας ευχόμαστε να είστε καλά και καλό σας βράδυ.